Διαμαρτυρόμαστε σήμερα για τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό στο Βενζέλιο. Τα προβλήματα του Βενζελίου σε υποστελέχωση είναι συνεχώς αυξανόμενα το τελευταίο διάστημα. Όλο και καινούργια τμήματα προστίθονται σε αυτά που έχουν ήδη σοβαρό πρόβλημα. Οι αναμονές για τα χειρουργεία είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι σοβαρές ελλείψεις αναισθησιολόγους έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που μόνο λίγα κρεβάτια χειρουργικά είναι σε λειτουργία. Τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας λιγοστέψαν. Τα ραντεβού στα εξωτερικά γιατρία είναι πολύ μακρινά. Οι ελλείψεις και σε μη ιατρικό προσωπικό είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι νοσηλευτές αναγκάζονται να αλλάζουν τμήμα και να μετακινούνται μέρα με τη μέρα προκειμένου να καλυφθούν οι διάφορες ανάγκες. Είναι ένα συνεχιζόμενο μακροχρόνια πιεστικό φαινόμενο αυτό για το προσωπικό, το οποίο έχει οδηγήσει πάρα πολλούς σε παραιτήσεις. Οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες και δύσκολα ανεκτές από το προσωπικό. Γίνεται προσπάθεια ώστε να παρέχουμε τις μέγιστες και καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, αλλά αυτό υπάρχει και κάποιο όριο και από ένα σημείο και μετά, όταν τα άτομα τα καταραίουν, νομίζω ότι ο τελευταίος αποδέκτης των αρνητικών αυτών συνεπειών θα είναι ο πολίτης. Έχουμε επανειλημμένες επαφές με τη διοίκηση του Βενζελίου για να συζητήσουμε τα προβλήματα. Η διοίκηση είναι ενήμερη για τα προβλήματα, τα γνωρίζει. Έχει ζητήσει ενίσχυση, ιδιαίτερα σε κάποια επιβαρημένα τμήματα, βοήθεια. Δεν έχουν γίνει ενέργειες όμως άνωθεν για ενίσχυση στα τμήματα αυτά. Γνωρίζουμε ότι κάποια πράγματα είναι πέρα από τα όρια της διοίκησης. Πρέπει να αλλάξει συνολικά η προσέγγιση στην υποστελέχωση των νοσοκομείων, στην έλλειψη του προσωπικού, να δοθούν κίνητρα στο προσωπικό να παραμένουν στο νοσοκομείο και να έρθουν και άλλοι γιατροί και λοιπόν προσωπικό για να στελεχώσουν στο νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, όπως διαμορφώνονται, είναι αφιλόξενα. Οι συνθήκες είναι κακές για το προσωπικό.